Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το μέλος της δράσης Πέτρος Γρηγορίου αναφορικά με την τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι σε μια ακόμη δραματική για το λαό συμφωνία υποταγής και παράδοσης παραπέμπει το αποτέλεσμα του Eurogroup. Ο κύριος Γρηγορίου εξαπέλυσε πειρά κατά τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που ουσιαστικά, όπως είπε, συμφώνησε σε ένα τέταρτο μνημόνιο, δηλαδή αποδέχτηκε να προνομοθετήσει μέτρα πάνω από 3,6 δις ευρώ, χωρίς να πάρει τίποτα σε σχέση με το χρέος και χωρίς φυσικά, όπως είπε ο κύριος Γρηγορίου, να είναι βέβαιη για την ποσοτική χαλάρωση. Με τον νόμο Κατρούγκαλου, κόβεται το ΕΚΑΣ, όπου θα κοπεί περαιτέρω και τα επόμενα χρόνια. Ήδη θα συζητήσουν με τον ερχομό των κλιμακίων για περαιτέρω περικοπές στις συντάξεις. Ενώ και η όποια φιλολογία για την ίδια την λιτότητα και το τέλος της καταρρύπτεται επίσημα από το γεγονός ότι παραμένουν σήμερα το 3,5% των πλεονασμάτων, τα οποία φαίνεται ότι θα διατηρηθούν για αρκετά χρόνια ακόμα, ο οποίος είναι ο βασικός δείκτης που δείχνει τη συνέχιση της λιτότητας. Απέναντι σε αυτά, η ίδια κυβέρνηση δεν έχει να πει τίποτα. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να διαδίδει ψέματα και να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Το μόνο που κάνει είναι να έρχεται σε επαφή, να στέκεται δίπλα στις παρελάσεις, στις διαδηλώσεις, στις δοξολογίες, στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής.